Και οφείλουμε για ακόμα μια φορά να υποβάλουμε το εξής ερώτημα. Γιατί ο κύριος Βγενόπουλος είναι αόρατος? Για να ρωτήσω τον κύριο Βαρδούλο, τον γενικό μας απαντήσει μας, εμείς τι να ας πούμε. Δεν είναι εσάς που ρωτώ. Όταν ρωτώ, είναι μέσω σας εσάς κάποιους άλλους. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητά τεκνά. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλησπερίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα New Send. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια Ντανιέλα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Πραγματικά κυρίες και κύριοι, λίρα 100 ο Γιαννάκησα αντικαθιστά επάξια τον πρόεδρο Αναστασιάδη Ομήρου. Ο αναπληρώντων πρόεδρο της Δημοκρατίας Γιαννάκης Ομήρου μέχρι τα Χριστούγεννα θα αντιπροσωπεύσει τον Νίκο Αναστασιάδη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προεδρεύσει 2 συνεδριών του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο σε 10 δεξιώσεις, 30 εγγένεια και 3 ταξιολογίες. Και μάλιστα, Ντανιελούδα μου, όπως διαβάζω εδώ στο Twitter, βλέπω ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα κάνει μια ιστορική παρέμβαση και θα καθορίσει τη νέα εξωτερική πολιτική της Κύπρου. Μα τι σκέφτεται? Πληροφορίες του Πατάτα TV λένε ότι θα ασκήσει την πολιτική του ολόπλευρου βέτο. Τι σημαίνει βέτο? Ό,τι του λαλούν θα λαλεί βέτο. Κάτω δηλαδή που λαλούμε και εμείς τα ελληνικά. Κάτω η τουρκική πολιτική, κάτω τον Παρπαρός, κάτω ο αγωγός αερίου προς την Τουρκία, κάτω η δικοινωνική ομοσπονδία, κάτω τα χέρια από το μεταδάχτυλο, κάτω Δρύς, κάτω Ακουρτάκια, κάτω Αρόδες, κάτω Μονή, κάτω Τούμπα, κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια. Splish, splash, I was taking a bath, long about a Saturday night. The tub, I put my feet on the floor, I wrap the towel around me and I open the door, and then a splish splash, I jump back in the bath. Σαν τη Λάρνα κανέν υπάρχει, να κατουρίζει ο στρούχος πνίγονται όλοι. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα πουλούθια μου, λάτσι. Καφέ. Α, σκέτο. Ένα καφέ λάτσι. Καφέ λάτσι. Δουλευκέ είναι τώρα, παιδιά. Α, όχι κύριε Υπουργέ. Δουλεύκουμε, κύριε Υπουργέ, για όνομα του Θεού. Κι αφού δουλεύκετε, είναι τα γυρεύκετε, είναι ώρα έργα σε να πιείτε καφέ. Έλα, πού σας ερώτησε, έλα. Γιόνια μένα μόνε. Λίμνη. Έχει χώρα λίμνες. Τώρα έχει. Τι δώσε φίλτρος είναι η λίμνη μες στη χώρα. Μόνη της, κύριε Υπουργέ. Αφού έβρεξε πολλά, κύριε Υπουργέ, το είδες στις ειδήσεις. Είδα το γεμό. Που έβρεξε πολλά, οξά επειδή κάποιοι μπορεί η δουλειά τους να καθαρίζουν τα φρεάτια να μες σταλωνούν. Αφήκαν τα και σταλώσαν. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, ας εξηγήσω ότι η διαδικασία είναι έτσι. Πάντα περιμένουμε εμείς να βρέξει και μετά να πάμε να τα καθαρίσουμε. Να πάμε πριν να βρέξει να καθαρίσουμε. Γιατί? Εντάξει, γιατί. Με όλον τον σεβασμό που έχω προς το πρόσωπό σας, αλλά έτσι είναι οι ρητές και οι εντολές που έχουμε προς τους ανώτερους. Περιμένουμε να δούμε πού είναι να στουπώσουν τα φρεάτια, πού είναι να μέντρεχουν, και όπου να τα ξυσιρούν, πάμε αυτομάτως, επισημάνουμε το πρόβλημα και τα καθαρίζουν. Είναι ένα απλό, δηλαδή μες στο νου. Έτσι κάνουνε, ναι. Ντωτή η διαδικασία. Εντάξει. Είναι άλλο για λέω τζέτσκι, ξέρω. Ah, 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 ah
Είναι το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να εκπλήξει την Κύπρο από αύριο. Ναι. Το οποίο σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερης έκτασης από το προχθέσινο. Δηλαδή μιλάμε για βροχές που τι θέλουμε. Τι στείλουμε στον κόσμο, Νίκο, να κάνουμε να γενικό... καθαρίζει τα φρεάτια. και να κλείσει τα τζάμια των αυτοκινήτων. Και να βγάλει έξω τις βάρκες. Σωστός. Κυρίες και κύριοι, σας μιλά ο κυβερνήτης Κώκος Αγρινού. Καλώς ήρθατε στην πτήση των Κυπριακών Αερογραμμών 321 για Λονδίνο Heathrow. Η πτήση θα διαθέσει περίπου 5 ώρες και 10 λεπτά και θα βρισκόμαστε περίπου στα 10.000 πόδια. Το φαγητό σας θα σερβιριστεί σε λίγο μαζί και δωρεάν σαμπάνια. Κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω στην πτήση 321 των Κυπριακών Αερογραμμών. Σας μιλάω καπετάνιος του σκάφους Χάρης Πυχίας και μαζί θα ταξιδέψουμε Λονδίνο Heathrow περίπου. Η πτήση θα διαρκέσει 5 ώρες και 10 λεπτά. Ο καιρός προβλέπεται καλός, τοπικές αναταράξεις. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, μην διστάσετε να ρωτήσετε το έμπειρο προσωπικό μας. Ευχαριστώ. Σε λίγο θα σερβιριστεί το σάντουιτς σας και μαζί του μια μπουκάλα εμφιαλωμένο νερό. In a while, your sandwich will be served and some free bottled water with it. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην πτήση 321 των Κυπριακών Αερογραμμών για ένα χωράφι εδώ πιο κάτω στο Λονδίνο. Σας μιλάω ο ίδιος ο αυτόματος πιλότος, ναι. Η πτήση μας θα διαρκέσει 5 ώρες και 10 λεπτά, θα απαιτούμε στις 10.000 μέτρα. Τώρα μπορείτε να φάτε το σάντουιτς που φέρατε μαζί σας. Είναι, εμείς ντρεπούμαστε να είμαστε σε μια εταιρεία η οποία να παίρνει λεφτά το φορολογούμενο. Εντάξει, έχει δύο χρόνια βάρη, αλλά να έχουμε ψηλά εισιτήρια. Να μην παίρνουμε και όπου πρέπει, να μην παίρνουμε εμείς σωστή συχνότητα που πρέπει και να φταίμε. Άντε πάλι ρε αγάπες, θα γίνουμε το νέο παγκόσμιο κέντρο, το νέο Las Vegas της Μεσογείου, ακούτε ποδά, ακούτε. Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε νομοσχέδιο που προνοεί την αδειοδότηση και ρύθμιση λειτουργίας ολοκληρωμένου τύπου καζίνο Τερέτρου. Μα καταλάβετε σιω, τι προοπτικές διανοίγονται για την Κύπρο μας, θα έρθουν εδώ δισεκατομμύρια. Μα καλά, πριν μερικά χρόνια ήρθαν πάλι στην Κύπρο δισεκατομμύρια, γιατί απαρτίζαμε. Διότι αγάπη μου, τότε είχαν δει, επίαν και βάλαν τα μέσα στις τράπεζες. Στις τράπεζες βάλεις τα για να σου τα κουρέψουν, ενώ στο καζίνο βάλεις τα και παίζεις τα για να τα διπλασιάσεις. Α, δηλαδή να έχουμε έναν ανάπτυξη τώρα. Βέβαια, και μάλιστα οικολογική, διότι όλα θα αναπτύσσονται πάνω σε πράσινη τσόχα. Πάνω χαρά του ο Περτίκης. Α. Μετά από την κοκκινοσκουφίτσα των κοντορεβιστούρ και των Πινόκιο, το αστολόγιο των παραμυθιών εμπλουτίστηκε σήμερα. Σήμερα η αστολογία των παιδικών παραμυθιών εμπλουτίστηκε με ακόμα ένα παραμύθι. Μαζί με την κοκκινοσκουφίτσα, τον κοντορεβιστούλη, αλλά κυρίως τον Πινόκιο, τώρα θα λένε στα παιδιά και το παραμύθι πώς υπογράφει ο πρόεδρος συμβόλαια. Εκατομμύρια να μου καλύσουν. Κύριε Βέργα. Κύριε Εφέη. Τελικά παραδέχτηκες ενοχή, να. Παραδέχτηκα, ναι. Για ήσουν αθώος, κύριε Βέργα. Είμαι αθώος. Παραδέχτηκα όμως για διαδικαστικούς λόγους. Διαδικαστικούς. Μάλιστα. Κοίτα, έτσι. Είναι γνωστό ότι για πολιτικά πρόσωπα, για ένα εκατομμύριο, προνοείται περίπου ποινή φυλάκισης 5 μηνών. Ναι.
Εγώ δηλαδή με 6 εκατομμύρια, 6, 5, 30, δηλαδή είμαι ο γάλος 2 χρόνια και 6 μήνες. Ναι, αλλά έστω για 2,5 χρόνια να είσαι μέσα στο γελί. Πρακτικά, εν 20 μήνες. Με καλή διαγωγή όμως, στο 1,5 χρόνο είναι αυκό. Ναι, αλλά 1,5 χρόνο να είσαι πίσω από τα καντζελά και μη έξω από τα καντζελά. Με πολιτική χάρη, ούτε χώρο δεν θα κάνω. Ναι, αλλά η τάτσα να σου μείνει για πάντα. Εγκατάκι είμαι. Μια μου. Με κοφτή από μια η τάτσα. Γιατί? Για 6 εκατομμύρια λόγους, κύριε Θεή μου. Για 6 εκατομμύρια λόγους. Θεωρεί ότι η πρώτη διακυβέρνηση του Αγγέλ, με εσάς πρόεδρο, ήταν αποτυχημένη. Δεν θεωρεί κάτι τέτοιο ο κόσμος. Έχω και δημοσκοπήσεις εδώ. Δημοσκοπήσεις θα δεις πολλές. Να σας και πλήσιν εγκεφάλου θα δεις πολύ. Λοιπόν, να τους ρωτήσεις. Να γίνει δημοσκόπηση σε ένα χρόνο για να την αξιοποιήσεις. Ο συναγερμικούς εγώ που λένε αδικήθηκε ο Χριστόφιας. Ο Χριστόφιας ήταν ειλικρινής και θα το γυρεύουμε. Και το είπα εγώ αυτό το πράγμα και σε μια συνέντευξη μου με την Ελίδα της είπα όταν θα φύγει ο Χριστόφιας θα το γυρεύω. Και αρχίσαμε να το γυρεύουν τώρα. Πειρά κατά της νομικής υπηρεσίας και των ανακριτικών αρχών εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του Αγγέλ Άντρος Κυπριανού για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Πάφου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, άφησε ευθέως εχμές κατά του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκου Ερωτοκρήτου. Με παρέμβασή του στο πρωινό δρομολόγιο, ο Ρίκος Ερωτοκρήτου απέρριψε τις κατηγορίες του Αγγέλ, τονίζοντας ότι οι όποιες διαρροές δεν γίνονται από την νομική υπηρεσία. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ευρωκό Μιχάλης Γιοργάλας ζήτησε να επεκταθούν οι έρευνες των διοκτικών αρχών και πέρα από τα σύνορα της Πάφου. Λοιπόν, έχουμε μία ζεστή μπύρα για την κυρία και έναν κρύο τσάι για τον κύριο, ναι. Ωι ρε κουμπάρε, ξύχησες τα. Α, με συγχωρείτε, έχουμε ένα ζεστό τσάι για την κυρία και μία κρύα μπύρα για τον κύριο. Ρε κουμπάρε, πρόσεξε, πρόσεξε αν είσαι. Μία ζεστή μπύρα για τον κύριο και έναν κρύο τσάι για την κυρία, εντάξει. Ευχαριστούμε. Αγάπη μου, ήρθε η ώρα να σε πω γιατί σε έφερα απόψε εδώ με. Ναι. Σιγά αγάπη μου, ένα πνί. Έλενα. Ναι. Έλενα. Ναι. Έλενα. Ναι. Θέλω να με παντρευτείς, Έλενα. Να σου πω έτσι και ότι διαπραγματεύτηκε από εσύ σου τώρα. Ό,τι θέλεις αγάπη μου. Εν είμαι τόσο ψηλή όσο φαίνομαι. Ένα λεπτό. Επίρασε αγάπη μου, επίρασε, να σε βοηθώ. Εγώ θα σε βοηθώ να κάνεις μέσα στο κρεβάτι μου, εντάξει. Έτσι κάτι ακόμα. Έχω 12 βαθμούς με οποία, χωρίς γυαλιά θωρώ, να λεπτά να τα βάλω για να σε βλέπω αγάπη μου. Παπαράγια μου. Ωραία. Αγάπη μου, τα δυο μου μάτια θα είναι και δικά σου μάτια, αγάπη μου. Πρέπει να σου πω κάτι ακόμα. Ασχολούμαι με τα αθλητικά. Είμαι με την Ομόνοια. Δεν πειράζει. Στις χαρές και στις λύπες. Μαζί. Στην δουλειά σας. Δεν μ' αρέσει να μου λέτε για φόρμουλα. Τη λέξη φόρμουλα, πώς είναι στα αγγλέζικα η φόρμουλα. Είπε φόρμουλα. Πώς είναι στα αγγλέζικα η φόρμουλα. Είναι ο ίδιος που είπε, αλλά είναι ισχύει ότι λέει ο ίδιος. Εν τίποτε σκόνη πλησίματος. Έμορα,
Μπορεί το κράτος μας να είναι μια μπανανία, όμως είναι μια μπανανία με προϋπολογισμό. Τους προϋπολογισμούς του κράτους θα παρουσιάσει στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ. Πάντως, εγώ εθώρουν πάντα από την τηλεόραση την ψηφοφορία των προϋπολογισμών. Γιατί τους εθώρες? Είσαι χάζιν, αγάπη μου. Τροπολογία, πας στην τροπολογία, τσακωμή, καυκάες, πολλές ιστορίες. Τώρα δεν έχει τίποτα, δεν έχει άξον. Νομίζω χρειάζονται μια ανανέωση και μέσα και λίγο lifting. Θα τους στείλουμε τη βουλευτή να νομίζω την Άλεν Κοσέλεβα. Και αν τούτη. Δεν ξέρεις, Ουκρανίδα βουλευτήνα ετών 24. Έτσι κάνει, ρε σώμα. Τι λάλης, αγάπη μου, το νομοθετικό σώμα της Κύπρου ήταν να πελάνε αν την είχαμε τα κάτω. Ο Κουλίας με τον προδρόμο ήταν να τσακώνονται και τον Τάκη του Χατζηγεωργίου, ποιος είναι κάτσι δίπλα της. Αφού ο Τάκης ο Χατζηγεωργίου είναι στη Βουλή, είναι στην Ευρώπη. Ήταν να. Να λέμε αλήθειες Βεβαίως. Ή απλώς να ανακατώνουμε τη σούπα. Δεν είναι εύκολο κάποιος όταν είναι στην εξουσία να δίνει λεφτά. Είναι πολιτική ένα αυτή. Λεπτό, ναι. Ένα λεπτό. Να μην κοντράρω δηλαδή. Να μην μιλάω. Να κοντράρεις όσο θέλεις. Αλλά όταν παίρνεις απάντηση να μην έχεις παραπονό. Όχι καθόλου. Χαίρομαι. Δεν λέω. Με το εξωτερικό χρέος που έχουμε. Τότε ήταν 61 ή 64% και ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 85%. Και πήγε 87% μέχρι να φύγετε. Εδώ πάλι. Βλέπω τα νούμερα. Σκοτώνεις την κουβέντα, λέω. Εντάξει, σας ακούω. Λέω. Είδες τον πρόεδρο μας τον Δημήτρη που δω και συνέντευξη στον τέτα τέτ. Επειδή μου όλοι καλά λίντα μεν την είδα, ένα φύγε τίποτε. Ράδιο, τηλεόραση, ίντερνετ, επίε παντού αγαπητοί μου. Στην Ελίδα, στο Τσουρούλι, στο Φουρουλά, επίε παντού. Είναι υπερβάλλης νομίζω, δεν επίε στο Σαββάτο για απόβραδο, στις καυτές πιπεριές και ούτε στον dancing. Ούτε στη χώρα του γιατί πόδω. Αν τον εγκαλούσαν, δεν ήταν να πάει. Πρέπει άλλο να έχουν να βάλει την μαντήλα να πάει στο Πέτριο ποτάμι να παίξει με τον Γκρέκο και το Σίμον το Τσάκ. Αλίκη μπομπον ντεουν. Είδε τη συνέντευξή μου στο Dead A Dead. Ήσουν υπέροχος, εσυγκινήθηκα. Ξέρω το. Α, ελάτε και τον DVD ρε παιδιά, υπογραμμένον που μέναν ειδικά και μόνο για εσάς. Αποκλειστικό. Ρε παιδιά, πραγματικά ήταν μια συνέντευξη σεμινάριο σιόρ. The Seminar. Ο τιμωρός πρόεδρος. Να έγραψε μια φόσα νούμερα. Συντροφέ, πραγματικά είσαι πολύ άξιον. Είσαι ένα αγωνία, είσαι ένα άνθρωπες συνέχεια. Εφού είχε ξενούλη η Κύπρος. Ελάσσαν οι σίλοι. Μα τα χίλια δονόπουλα που συνάγουν μαντάρκα τζάμε στο κελάκι. Κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια στον λαό επιτέλους. Και καταστρέψαν την οικονομία του τόπου. Πώς εκδιώχθηκα από την προεδρία του τόπου. Πώς μιλώ τόσο άπτεστα αγγλικά και ποιος ήταν ο καλύτερος πρόεδρος της δημοκρατίας, never. Τώρα αγαπητέ Δημήτρη που τα είπες ούλα και μίλησε και έφκανες τα που μέσα σου νιώθεις ότι τουλάχιστον δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις, ναι. Αν τσίπα τα ούλα ρε άντρο. Είχε κι άλλα επεισόδια. Αλλά όπως ρε άντρο δεν παρακολουθείς τη συνέντευξη. Και δήλωσα ότι ακόμα δεν είπα την τελευταία μου λέξη. Επότε να την πεις. Πού να ξεψυχείς. Ο νόμος της ειρήνης. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Κωνσταντίνου, πρέπει επιβάλλεται να κάνω μια τοποθέτηση. Παρακαλώ. Το κόκκινο σας πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς. Να κάνω και εγώ μια τοποθέτηση ότι ανάμεσα σε δύο κόκκινα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί έχω... Που είστε γαλάζιος. Που είμαι γαλάζιος σίγουρα, αλλά και που έχω τόσο ωραίες κοπέλες να με περιτριγυρίζουν. Εγώ θα είμαι. Εσύ είσαι στη γωνιά. Εσύ είσαι στη γωνιά. Μισό λεπτό, πρέπει να πούμε κάτι. Το κόκκινο, το χρώμα της φωτιάς και. Γι' αυτό πρόσεξε πώς σε περιβάλλει. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχουμε ένα μέγα θέμα. Έχω καεί εγώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, πισκαλάτε μας ξανά! Εμείς είμαστε, ναι,
Η μεγαλύτερη αφηδική έχουμε μια κοκκινό ωραία με ψηλότερη τηλεέαση. Μπέζα μόνιμα πολλά σε λες όλες τα καλλιέργη ολιά του όρπου. Καλεσμένα μας όμως καθέα πολλά. Ο ένας, ο μοναϊκός, ο φάκτορας του τρογγυλής χιάς ο ταχυνόπιτα. Δεν ταχυνόπιτα. Άντια ούλες τάρτα ρε μάνα μου. Ας σου χέσω ένα χέμα ρε. Χέσε ρε. Αν ήσουν το από ελέκ, τσάπιο ελέκ, να μου χαίνει να κάνεις. Για είναι τα πράγματα. Για τούτα όλα που το κατηγορούν ρε, μη σημαίνει ότι κουντούν το. Κοίταξε να είσαι, αν ήμουν το από ελί τσάπιο λινόπολα λύς, ήταν να κρύψω μες την πετσά μου και να συνεχίσω την εκπληκτική μου πορεία. Και τούτη έτσι κάνω. Μα νι. Όχι. Είες. Κουτσοκούμνης, ξορισμένο να μην. Καλή. Τι ήρθε πάνω ρε, μα έτσι να βγω πάνω σαν τα κόσο. Καλησπέρα κύριε. Να μπω. Εμερίστηκες ψόφκιον και ευκήγεν να χάεις. Σε παρακαλώ κύριε Γιώπιτα. Όχι, χουντόπιτα και αξίασες. Κύριε Κουτσοκούμνη, πάμε στις αρχές βιτούμενες χάσεις. Είναι μπορεί να πεις. Δεν έχω τηλεόραση μπροστά μου κύριε. Εμπάτσα και μες τα καλαμορούχα να που χέλεις και σου, άντε. Με έχεις κύριε Κουτσοκούμνη, πόμινε. Για τούτον δεν μπορεί να πεις. Θα σου πω εγώ. Και πέμ. Εσύ χωνούσαν τούτη να παίζουν να που το βάλει, αλλά ο διαιτητής είχε γάμο και έχει ενέσει ρε τους ένα πέναρτη χάντασμα επίσης στο καλό του Θεού. Είσαι μοναϊκός. Ξέρω είσαι το. Σε άλλο level. Ξέρω για το. Μένα δεν έχει άλλο. Ξέρω το. Πάμε στο κουπονού είμα. Καλά να σχίσεις. Δόξα κατ' εγώ, πιάσα για να πάω. Εσύ θα τους τους ζητήσουν τότε, άρα... Α, ενιτζίζομαι πάνω τους. Νέα σαλαμίνα, ο θέλος αχιένου. Όχι, ούτε τότε. Ούτε τότε, ενιτζίζομαι πάνω τους. Ανόρχωσή μου, Ομόνια. Ας τον καρχωτώ. Τεχνικός άκρας, αέλ. Και ολήν καρχωτώ. Από ΕΛΑΕΚ. Εμέρα τα ρε, για το από ΕΛΑΕΚ, ρε. Είναι λέει του προθρήματος, ένα άλλο πρωτοαχλήμα, μόνο τώρα. Εντάξει όλα. Απόλλωνα Χερμή. Ας τον καρχωτώ. Ενώ παίξεις. Εντζο βαστώ. Άλλο. Άλλο Γεωργία μου, καλά να σωστώ να σου έτσι, Παναγία μου, δεν μπορώ, Παναγία μου. Γυρεύκαμε ένα μπλάνμα να μας το παίξεις και είστε στο λόγια σου. Κουάου, μου αρέσει να το παίζω. Για ο κουπονούι που λέει ρε γάρε, χτινόν. Εσύ και ωραία για ο κουπονούι ρε γάρε. Για το κουπονούι, ναι. Α, είσαι. Θέλω κάποιος από εσάς να με πάρει ξενοδοχείο του Χριστούγεννου. Ας σε πάρει για μένα μου. Γιατί σου βαστάρια και ρε. Κράει σου ρε κλίτσε ρε. Εγώ κράω περί του πουλό σου ρε. Να σου ρε νηστε. Εγώ ρε ναι. Εγώ να χάει ρε. Εγώ δεν έχω να χάω αμα κράω αμόν το υπλοκάμπινο ρε. Εγώ ρε κάτσε σου υπλοκάμπινο. Εγώ. Εγιες. Εσού ρα κράει ρε αλλιά. Κρατώ. Σεντούα. Για να με βουνάω άρα στα μαλλιά σου μες τη μούρη σου, ρα. Και θα βγάλω όλη τη διαδρομή καθισμένη μου. Ενέρα, να είστε σχήλες σου ότι μπέζε εκδρομή με το κοβέρτα μου. Ουάου! Να πάει τούτη ρε. Άντε ρε, χάτσε έχουν και στάρτα ρε, χείουμε. Να τούτη σου. Γιατί δεν έχω ψυχή. Έχει ρε. Έλα είναι κοκκινοχωριάτικη. Η δική σου είναι μόνο ρε. Και είμαι κοκκινοχωριάτικη, αλλά έχω υπλοκάμπινο. Πού να το βγάλεις πας στους όχτους. Ένα μου λάλλεις το αχού σου ρε. Ρε, αν δεν με πάρεις, να λέω στο χωρκό ότι που σου μητσίσε τρώστε μίξες σου. Και να λέω ότι που σου μητσίσε ούρα στο υπλοκάμπινο να χωστεί μες την κάσα να πάει γυρό. Άντε, ένα τα πούλα. Άντε, έφκα πάνω σε πάρω, ένα σαϊκό δαμέ. I love you. Και εγώ ρε. Είσαι αρχούι ρε. Είμαι να σου αλλάζω ατήρι ρε. Είσαι αρχούι ρε. Ένα σαϊκό δαμέ ρε. Είμαι τι άγροπο σε βιώ, έφκα πάνω. Μπράβο ρε. Εσύ είσαι κοκκίνο χωριάτε ρε. Μπράβο. Μπράβο, πάρ' τις δόλες σου εσύ. Εσύ σου πιέτσα ρε. Άντε. Άντε, αγούσου. Ρε βλέπουκια. Άου το τυφλό μου ρε. Εμνέσου μέσα να ζεστώ. Επιτέλους, θυμηθήκαν ότι τα επιτόκια των τραπεζών είναι πολλά ψηλά και οι τράπεζες πιάνουν μας τα. Τα δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο παραμένουν τα ψηλότερα της Ευρωζώνης. Ενδεικτικά, το επιτόκιο για αγορά κατοικίας στην Κύπρο βρίσκεται στο 4,5% σε σύγκριση με το 2,5% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Τα διπλάσια δηλαδή.
τούτον τον κόσμο τον άμυρο, εκαταλυστέψαν τον, εκουρέψαν τον, αφήσαν τον άνεργο, εμειώσαν του τον μισθό του, ψηλώσαν τη φορολογία του. Η κάθε ξημαρισμένη μπέρκα μπαίνει και κλέφτη, αλωνίζουν μέσα στα ταμεία του κράτου. Και θυμηθήκαν τώρα ότι τα επιτόκια ψηλά. Ρε πολιτικοί άρχοντες, για όνομα του Θεού, πού είναι να πάει τούτη κουζέν να σπάσει, να ψοφίσει ο γάρος. Κανεί. Λοιπόν, θα πούμε αλήθειες. Η αιτία της οικονομικής κρίσης. Βάζοντας όμως τραπεζίτες υπουργούς οικονομικών. Και όχι, έτερον εγκάτερο. Έτερον εγκάτερο. Και δεχόσασταν τον Γιαννόπουλο στο Προεδρικό. Έκαναν εγώ δεχόμουν και την Κουτσή Μαρία στο Προεδρικό. Είναι κατάλληλο. Βρέθα τα κάψω. Είναι ο πόνος μου απάνταστος καλέ. Εσύ έχεις ρε μάμα, είναι όσο να φάνεις εσύ ίδιο μόνο πράγμα. Παυλάκι μου, βγάλε σπάνμα αγάπη μου, μην επαναλαμβάνεσαι. Μπρο. Παυλή. Παρό. Παυλή μου θέλωσε. Θέλωσε τώρα. Όχι όρκας. Συγγνώμη, εσαι μένα που απευθύνεσαι στον Παυλή Φουτούλη να λυσμόν ταυτότητα σε 8-60-7-8. Ναι, Παυλή μου, το κορμί μου καίει για σένα. Και εμένα και ούλα, αλλά σας παρακαλώ, διατηρήστε τη θέση να μιλούν διότι υπάρχουν και ανήλικα στην αίθουσα. Παυλή! Αντροπή! Αφού σε θέλει, κοπέλε, Παυλή μου. Κάτι, πιέμετε στο υπνοδωμάτιο μας και εδώ στην κάψη. Θα εκμερώσουν όλα μου, έφτω από την πάνω μου. Μπράβο, παπά, μπράβο, άνω, πάνω της, μάρση της πάνω, ούρ, ούρ. Μη μου μιλάς, νιώσες τα στήθη μου, πήραν τα στήθια μου φωτιά. Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω, ένα χέρι μου θα πετάνω. Ό,τι θέλεις για σένα μωρό μου, ένα σπουστή. Τι, 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 τι. Παυλή μου, εφορούν το όνομα. Εφορούν εφιάλτους. Έλα, έλα μάνα μου, ξέρω το, έχει καιρό να μου γυρίσεις. Λυσάνε, λυσάνε, λυσάνε. Είναι αγάπη μου, αλλά τώρα εύκολο, είμαι σε φάση. Ότι κάνω είναι λάθος. Ωραία, μου τον έστω στον έτο, είσαι έτοιμος. Είναι που θέλει να σκύψει τώρα, γονατίζω που λόγω. Εντάξει, Παυλή μου, να σκύψω και γονατίζω εγώ, έλα. Ό,τι θέλει και θέλω θα κάνω, έλα όχι από πίσω θα μεθάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να βρούμε υποψήφιο δήμαρχο. Με φύγαν ένας σας. Διαφημίσεις! Πατάτε σαν την ακέδαλο σου. Φέτος στις γιορτές, ας κεράσουμε κάτι διαφορετικό. Εύγα του ταψιού κεράσματα. Λαχταριστό σιροπιαστό κανταήφι ή μελωμένο ασάμαλι με απολαυστικό παγωτό βανίλια. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα πιο γλυκά κεράσματα είναι Εύγα. Στην Τράπεζα Πειραιώς δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά σας να γίνουν πρωταγωνιστές σε βίντεο κλιπς της αγαπημένης παράστασης Γουρουνιάσματα. Απλώς ανοίξτε ένα καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι 40 μικροί πρωταγωνιστές ηλικίας 4 έως 10 χρονών θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση. Και μην ξεχνάτε, τα Γουρουνιάσματα ψάχνουν 40 μικρούς πρωταγωνιστές. Τράπεζα Πειραιώς. Να τα πούμε, να τα πούμε. Δωρεάν εγκατάσταση ήταν έτσι και ήταν Vision μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι πολλά τα καλά. Χρόνια πολλά. Σίτα. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Μαγικές προσφορές και στο κρεοπωλείο των ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Δεκεμβρίου. Χοιρινός κιμάς, 3,59 το κιλό. Κοτόπουλο φιλέτο παραδεισιώτης, 31% φθηνότερα. Μόνο 6,60 το κιλό. Υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Μαγεία. Για συναλλαγές πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ. Νέα τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών από τη Mastercard. Χρησιμοποιήστε την σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων με το ειδικό σήμα. Χολς, παρέα να σα! Απόψε τα γουρούνια. Η Silver
Theater Spotlight παρουσιάζει το πρωτότυπο musical των Άλεξ Παναγή, Κατερίνας Χριστοφίδου, Σταύρου Σταύρου και Έγλη Σπυριδάκη. Γουρουνιάσματα 3, το μεγάλο των ζώων σχολείο. Επίσημη πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Σας περιμένουμε να γουρουνιάσουμε μαζί. Μέγας χορηγός, Τράπεζα Πειραιός. Ανακάλυψε με τα RED τις απεριόριστες δυνατότητες που έχεις με το LG G3. Απόκτησε το τώρα με 0 ευρώ αρχικά. RED. Υπάρχει πάντα κάτι καλό. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Το κλασικό δίλημα. Τι να κάνεις με τα χρήματά σου? Να τα βάλεις στην τράπεζα. Να σου αποδίδουν τόκους. Λέει η λογική. Να τα χαίρεσαι. Να πηγαίνεις και κανένα ταξιδάκι. Λέει το συναίσθημα. Άρα και μπορείς να ικανοποιήσεις και τα δύο ταυτόχρονα. Τώρα ναι, με την Αλφα προθεσμιακή με μίλια. Για πρώτη φορά μια προθεσμιακή κατάθεση με διπλό όφελος και ανταγωνιστικό επιτόκιο. Και χιλιάδες μίλια για ταξίδια με την Aegean Visa για να μην υπάρχει δίλημα. Αλφα Bank. Μία τράπεζα, όλες οι επιλογές. Wow, τα καθαρά σκεύη ήδη λάμπουν, σαν να είναι γυαλισμένα. Χάρη στο νέο μου αστέρι. Ανακαλύψτε τις νέες Soma Gel Caps. Οι πρώτες καψούλες Soma εξ ολοκλήρου σε μορφή gel. Διαλύονται αμέσως και απομακρύνουν αποτελεσματικά τη βρωμιά, χαρίζοντας στα πιάτα σας εκθαμβωτική λάμψη Soma. Τόσο εύκολα. Νέες Soma Gel Caps. Καθαριότητα που λάμπει. Το να ρισκάρεις ακόμα και τη ζωή σου για τον αγαπημένο σου δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να φτάσεις να αγαπάς κάποιον τόσο πολύ. Γιατί θέλει προσπάθεια να κάνεις πίσω στον πρώτο τσακωμό. Θέλει προσπάθεια να κάνεις το πρώτο βήμα. Αλλά λίγη προσπάθεια αξίζει τον κόπο. Γιατί εκεί έξω υπάρχει αγάπη. Κάθε μέρα ανοίγει μπροστά μας μια καινούρια αρχή. Μια καινούρια αρχή. Με νέες πόρτες που αφήνουν πίσω αυτές που έκλεισαν. Και εσύ, με χαμόγελο, καλωσορίζεις τις νέες ευκαιρίες. Νέες ευκαιρίες. Κάνοντας πάντα ένα βήμα, μια κίνηση μπροστά. Γιατί έχουμε μάθει να ξεκινάμε και να προχωράμε μαζί. Μαζί. Να μοιραζόμαστε χαρές. Χαρές. Μεγάλα σχέδια και τους καρπούς τους. Έχουμε μάθει να μην αφήνουμε τις στιγμές να φεύγουν και να γινόμαστε ένα. Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου, ένα με σένα. Πατάτες αντιναχτές, λαλό σου! Μα είδες πως τις λιμνούλες έγεμισαν προχτές η Λευκοσία? Παναγία μου, είδα κόρη, αρέσκουν μου και μέναν πολλά. Ενώ μίζα στην αρχή ότι ήμουν στη Βενετία και γύρευκα από την Τιγόνδολα να νοικιάζω να πάω στη Λίδρα. Είναι ωραία, αλλά να μας δαλούν πένι όμως. Γιατί? Για να μην πέφτουμε μέσα με το αυτοκίνητό μας. Πολλά καλά! Άντε, καληνύχτα σας, bye! Καληνύχτα! Χαιρετισμούς στους αγαπημένους μου γείτονες που μου κάνουν συνέχεια παράπονα για τα σκυλάκια μου. Στέλνουν την αστυνομία. Εύχομαι να κοιμηθήκαν ωραία το απόγευμα τους. Πάμε! Καληνύχτα, γείτονες! Ηλιοκόρη δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Αντίμω, τώρα είναι όρμα! Πάω
The seminar. Ο αμαρτωλός. Έρωτας. Καλή κύμα μόντα. Επίδια. Πρώτα απ' όλα, χωρίς μελάγνα. Καφέ, σκέτο. Μακιάτο. Δεν μου έβρεξε. Που ήγαινε έτσι για να παίρνουν τα τζετς και πας. Πάει και ψάρω του φεκό. Έλετε, λόγω να είναι εργασίας καμπουτσίδα, ρε. Έλετε, τα φωτίσες μας. Έλετε, λόγω, τι σάρω, τι λόγω, πείτε, ρε. Δεν ήξερε, δεν πήγαμε τίποτα. Πάμε και ξεσπουπώνουμε. Είμαι στο νου. Πατάτε σαν την ακτέδα.